Eu estou triste, για μια τέταρτη κατά τη σειρά συζήτηση στην Κρήτη. Η πρώτη ώρα που ήρθε με την 24η που συμπληρώνεται αυτή τη στιγμή διαφέρει πάρα πολύ. Η αρχική ένταση υποκαταστάθηκε από ένα διάλογο. Την αρχική ένταση διαδέχθηκε ο διάλογος και η κατανόηση μεταξύ όλων όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση σε ένα πάρα πολύ σοβαρό και περίπλοκο θέμα όπως είναι η κοινωνική ασφάλιση. Είμαι βέβαιος ότι η μελλοντική επάνωδός μου θα μας έχει όλους πολύ καλύτερα κατατοπισμένους για να βρούμε ακόμα καλύτερες λύσεις σε ένα σύστημα το οποίο όλοι πρέπει να υπηρετούμε, να στηρίζουμε σαν κόριο οφθαλμού, γιατί η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι μια οποιαδήποτε υπόθεση όπως άλλες που μπορείς να διαχειρίζεσαι με τρόπο που δεν δίνει στέρεα βάση για την ανάπτυξη. Δεν μπορεί η κοινωνική ασφάλιση να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα. Αν δείτε τα ποσά τα οποία αντιστοιχούσαν στις ασφαλιστικές κατηγορίες, οι οποίες ίσχυαν κατά το παλαιό σύστημα, θα διαπιστώσετε ότι ο τρόπος εισφοράς τώρα είναι πιο παντός, πιο προσιτός για τους ασφαλισμένους σε σχέση με τον παλαιότερο, όπου οι ασφαλιστικές κατηγορίες ήταν εντελώς αφαίρετες. Οδηγούσαν σε μία, κατά την αντίληψη που ακούω της φορολόγησης, σε πιο σκληρή και επώδυνη επιβάρυνση, η οποία οδηγούσε σε αδυναμία απόλυτη πάρα πολλούς να πληρώσουν εισφορές. Και πρέπει να κάνουμε αυτή την αντιστοίχηση από την πλευρά των υπηρεσιών του Υπουργείου για να δούμε οι ασφαλισμένοι ότι αυτό που θεωρούνταν καλύτερο στο παρελθόν, στην πραγματικότητα οδηγούσε σε μια δυσβάστερτη επιβάρυνση εκείνων που δεν μπορούσαν έτσι και αλλιώς να το ξέρουν ακόμα και στις μικρότερες ασφαλιστικές κατηγορίες. Μου έδωσε ένας φίλος πριν ένα απόκομα συνέντευξής μου, 14 Ιανουαρίου, όπου έλεγα ότι το 71% των ασφαλισμένων ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει κάτω από το ποσό των 9.000 ως καθαρό εισόδημα. Και το 76% των επιστημόνων, το 76% των επιστημόνων, επίσης δηλώνουν κάτω από 9.000 καθαρό εισόδημα. Και προέβλεπα ότι αυτό οδηγούσε σε πολύ μικρότερες εισφορές. Αποτυπώθηκε αυτή η πρόβλεψη σε συγκεκριμένα νούμερα. Το 80% των ασφαλισμένων του ΑΕ, 79,36 ακριβώς, % πληρώνει την κατώτατη εισφορά επί των 5,6 ευρώ που είναι η κατώτατη βάση υπολογισμού της εισφοράς που καταβάλλουν ελεύθεροι επιχειρηματίες. Οι συνάδελφοι μου δικηγόροι πήραν τα ειδοποιητήρια και διαπιστώνουν ότι οι εισφορές που καταβάλλουν δεν είναι εκείνες που προαναγγέλλονταν κατά τη μακρόχρονη απεργία την περσινή, που χωρίς σταθμίσεις ορθές οδηγούσαν σε μία πρόβλεψη για υπέρογες εισφορές, οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώθηκαν. Πρέπει να ξέρουμε ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που είχαμε μπροστά μας ήταν στην πραγματικότητα χωρίς καμία δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις συντάξεις οι οποίες θα έπρεπε να καταβάλλονται στο επόμενο διάστημα. Όχι κάποτε και πιο μακριά, αλλά στο επόμενο προεκλογικό διάστημα. Ήδη μέσα στο 2015 αυτό που συνέβαινε στο Υπουργείο και το γνωρίζω ως διοικητής του ΟΑΕ τότε, είναι κάθε εβδομάδα να συγκεντρωνόμαστε όλοι οι διοικητές των επιμέλους ασφαλιστικών φορέων και να κάνουμε πράξεις δανεισμού από τον ένα φορέα στον άλλον, προκειμένου να ανταποκρίνονται οι υποχρεώσεις στις υποχρεώσεις του κάθε φορέας. Και δεν υπήρχε κανένα ταμείο κοινωνικής ασφάλισης που να μην δανειζόταν. Και δεν υπήρχε κανένα φορέα κοινωνικής ασφάλισης που να μην είχε πρόβλημα με τα ελλείμματα τα οποία παρουσιάζονταν. Ακόμα και το ΕΤΑ που μου έσπαγε, το οποίο θρυλείται ότι είχε επάρκεια κεφαλαίων, έσπαγε από τα αποθεματικά του κοινού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος,
Είναι γνωστή η κατάσταση των ταμειονομικών. Χρόνια τώρα δανείζεται τα εξόδανα από το ΣΜΕΔΕ. Χρόνια, πολλά χρόνια των ταμειονομικών για να μπορεί να τα αποκλείεται. Οι Ολλανδοί, οι μηχανικοί από τα δικά του αποθεματικά για να αποκλείονται στι συντάξει των νομικών υποχρεώσει του ταμειονομικών και του ενιαίου ταμείου ανεξάρτητα απασχολούμενου. Οι μηχανικοί πλέον είχαν και αυτοί πρόβλημα και έσπαγαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο για να μπορούν να ανταπεξέρχονται και είναι ένα θέμα το οποίο θα φανεί στη συνέχεια για τη διαχείριση που πρέπει να κάνουμε ως προς το ΤΜΕΔΕ και τα αποθεματικά του. Ένα ανοιχτό θέμα που πρέπει να δούμε. Οι υγειονομικοί οι οποίοι ετοιμάζουν να κάνουν προσφυγή είχαν ελλείμματα πέρυσι 65 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Πραγματικό έλλειμμα. Και συνεπώς αδυναμία απόλυτη να ανταποκρίνονται στις συντάξεις που θα έπρεπε να καταβάλλονται. Το Ταμείο Νομικών 85 εκατομμύρια περίπου και αυτό έλλειμμα κάθε χρόνο, τουλάχιστον στο ύψος αυτό, με μία σχέση ασφαλισμένων προς συνταξίους 2:1. Επομένως, καμία δυνατότητα βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη μάλιστα ότι το Ταμείο Νομικών χρηματοδοτούσε σε μεγάλο βαθμό τις υποχρεώσεις που είχε στις συντάξεις από πόρους οι οποίοι έπαψαν να υπάρχουν. Πόροι οι οποίοι ανέρχονταν σε 230 εκατομμύρια, 231 εκατομμύρια ακριβώς το 2009 από συμβόλαια που μηδενίστηκαν το 2015 εντελώς, δεν υπήρχε κανένας πόρος από εκείνη τη σκοπιά, κάπου 85 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο του ΤΣΜΕΔΕ, πόροι οι οποίοι έπαψαν πια να εισέρχονται και στο ΤΣΜΕΔΕ επίσης κατά τον ίδιο τρόπο, από πόρους που καταργήθηκαν από το 2014 ήδη, αλλά και από την κατοική οικονομική κατάσταση που υπάρχει. Με ένα έλλειμμα ταμιακό, πραγματικό έλλειμμα στα ταμεία που μετράς στο τέλος της ημέρας τι χρήματα έχει στο χρηματοπιμότητα του καθενός και στους λογαριασμούς, έλλειμμα περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ από όλα τα ταμεία μαζί το 2015, ταμιακό έλλειμμα, όχι αναλογιστικό, έλλειψη χρημάτων 1,5 δισεκατομμύρια λιγότερα, με ένα πλεόνασμα που είχαμε το 2009-10 γύρω στο ένα εσόπωσο περίπου κονδύλιο και πάντως όχι λιγότερο από το 1 δισεκατομμύριο 300 εκατομμύρια, που αν τα αφρίσεις αυτά τα 2.800 εκατομμύρια περίπου μαζί με τα 44 δισεκατομμύρια που δεν πληρώθηκαν λόγω μειώσεων συντάξεων στην πενταετία εξαιτία από το 9 μέχρι το 15, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια κατεύθυνση όχι μόνο πορείας μείωσης των κεφαλαίων, αλλά σε μια εξέλιξη που καθιστούσε μη βιώσιμη την προοπτική αυτού του πολυδιασπασμένου και με άνισους όρους συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που δεν παρέχει πλέον προστασία και δεν μπορούσε να παρέχει προστασία για τα επόμενα χρόνια. Υπό τέτοιες συνθήκες πρέπει να δούμε το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης που χρειάζεται να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε. Να δημιουργήσουμε δηλαδή πρώτα απ' όλα αποθεματικά που λείπουν και έλειπαν. Δεν υπήρχε σχηματισμός αποθεματικών κατά το παρελθόν. Δημιουργούμε τη δυνατότητα να υπάρξουν αποθεματικά που θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε για την καλυτέρευση των παροχών, να αξιοποιήσουμε την ακίνητη περιουσία όλων των φορέων η οποία είναι εγκαταλελειμμένη στη μοίρα της. Δεν υπάρχει κανένα έργο αξιοποίησης των ακινήτων που έχει η κοινωνική ασφάλιση και είναι μια αξιόλογη περιουσία η οποία μπορεί να αποδώσει ωφέλειες για τους ασφαλισμένους. Να σταματήσουμε τη σπατάλη, τη διαχειριστική σε όλα αυτά τα επιμέρους ταμεία τα οποία δεν είχαν κανένα λόγο να υφίστανται όλα μαζί πολυδιασπασμένα και με δαπάνες οι οποίες καταντούσαν να γίνονται θηλιά στο ίδιο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που το στραγγαλίζει, με δαπάνες υπέροχες, με αδιαφανείς, θα έλεγα, διαδικασίες για τη μίσθωση αρκετών ακινήτων, με δαπάνες σε προμήθειες
και άλλους δρόμους διαφυγής του χρήματος συνολικής ασφάλισης, που υπό τις νέες συνθήκες οργάνωσης της, του φορέα δεν θα μπορούν να πηγαίνουν εκεί που πήγαιναν. Αγαπητοί φίλοι, η εξέλιξη των πραγμάτων θα δείξει ότι η κοινωνική ασφάλιση που δημιουργούμε είναι εκείνη που χρειάζεται η χώρα, είναι η κοινωνική ασφάλιση για τον ίδιο τον ασφαλισμένο και όχι εκείνη που εξυπηρετούσε μια γραφειοκρατία και ιδιωτερή συμφέροντα όσων χρησιμοποιούσαν το σύστημα για την ενίσχυση του δική τους, τη δική τους πολιτικής επιρροής. Και δεν γίνεται μόνο αυτό. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνεστε το πώς λειτουργούσαν πολλές φορές τα θέματα αυτά στηριγμένα στην ανάγκη των ασφαλισμένων, ακόμα και το πότε θα πάρει κανείς σύνταξη σε σχέση με άλλους, πώς το νόημα θα πάρει σύνταξη σε σχέση με άλλους, αποτελούσε λόγο για την αύξηση μιας πολιτικής επιρροής ατόμων μέσα σε μια κοινωνία τοπική. Θεωρώ ότι οι νέες δυνατότητες που παρέχονται για να επανέλθουν στην κοινωνική ασφάλιση όσοι είχαν απεταχθεί από αυτήν λόγω πραγματικής αδραμίας καταβολής εισφορών είναι ο λόγος για να συζητήσουμε πάνω απ' όλα ώστε να αυξήσουμε τα έσοδα από όσους μπορούν πια να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Πρέπει όλοι εσείς που παρέχετε υπηρεσίες στους ασφαλισμένους ως σύμβουλοι, φοροτεχνικοί, λογιστές, να γνωστοποιήσετε τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν από τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών. Τα ενεργετικά αποτελέσματα αυτής της ενοποίησης θα τα νιώσουν εκείνοι που ήταν εκτός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και εννοώ τους αγρότες, οι οποίοι για πρώτη φορά θα έχουν τις παροχές που είχαν και οι άλλοι ασφαλισμένοι. Η αγρότησα θα έχει τις παροχές που είχε και κάθε άλλη γυναίκα στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, τις οποίες δεν είχε στο παρελθόν. Η σύνταξη των αγροτών πλέον, όπως και των άλλων, πάει στα μαζί με την Εθνική Σύνταξη των 384 ευρώ, έχει μια ισότιμη αντιμετώπιση που δεν υπήρχε πριν. Η σύνταξη χορηγείται πλέον από τα 62 με 40 χρόνια για τους αγρότες, ενώ πριν ήταν από τα 67 και μόνο αφού συμπληρώνει κανείς τα 67. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές επενέργειες που εκτείνονται μέχρι και τα βαρέα καθηγηνά σε μια σειρά ρυθμίσεις, οι οποίες ομογενοποιούνται και θα ολοκληρωθούν σε βάθος χρόνου ώστε να μπορούμε να έχουμε πραγματικά ενιαίο σύστημα σε όλα τα επίπεδα και στις συντάξεις και στις παροχές. Θέλω στη συζήτηση που θα ακολουθήσει να σταθούμε στα πιο κέρια θέματα που σας απασχολούν. Εκ προημίου θα πω ότι μας προβληματίζει ο τρόπος που επενεργεί στις εισφορές για κάποια κλίμακα εισοδημάτων που επιβαρύνονται υπέρμετρα και πρέπει να το δούμε. Θα μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις σε αυτό το σκέλος των εισφορών, των υπέρμετρων επιβαρύνσεων, όταν πετύχουμε και πρέπει σύντομα το πετύχουμε τον πρώτο μήνα να επανέλθουν στην κοινωνική ασφάλιση εκείνοι που δεν κατέβαλαν εισφορές. Επιμένω και το έχω πει τέταρτη φορά σε αυτή τη μικρή μου σύντομη προλογική ομιλία, γιατί είναι κομβικής σημασίας ο στόχος αυτός, καθώς η επιτυχία της επίτευξης αυτού του στόχου να επανέλθουν στην κοινωνική ασφάλιση εκείνοι που είχαν απενταχθεί, θα μας δώσει το δικαίωμα να επιμείνουμε σε αυτό το σκοπό που έχουμε να υπηρετήσουμε ως κυβέρνηση, που είναι πρώτον να αντιμετωπίσουμε τις παλιές οφειλές με έναν τρόπο που προσεγγίζει και προσυδειάζει την εισφοροδοτική ικανότητα των οφειλετών και είναι ένα θέμα ανοιχτό και το κρατάμε ανοιχτό στη συζήτηση με τους δανειστές. Θα μας επιτρέψει να επιμείνουμε στην λογική του να μην έχουμε μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών αλλά να βελτιώσουμε τις παροχές. Θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν από την ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων για να αναπτύξουμε πολιτικές απόδοσης με επενδυτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες σχεδιάζουμε για το επόμενο διάστημα.
Χρειάζεται να πείσουμε ότι έχουμε ένα μοντέλο βιώσιμο για να σταματήσουμε οι οποιασδήποτε σκέψεις για παρεμβάσεις στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης που δημιουργήσαμε. Πρέπει να το προστατεύσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τις βελτιώσεις που και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται να δούμε με μεγάλη προσοχή και ευαισθησία, ιδίως εκεί που πράγματι προκαλούνται ιδιαίτερες επιβαρύνσεις και ενδεχομένως οδηγήσουν στην απένταξη και άλλων ασφαλισμένων, ορισμένων ασφαλισμένων αυτής της κατηγορίας που επιβαρύνονται με τρόπο ο οποίος δεν είναι, θα έλεγα, βιώσιμος. Αυτή είναι η δική μας προοπτική. Είναι μια προοπτική η οποία λαμβάνει ολικά υπόψη όλο το σύστημα και την εξέλιξή του. Θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε άλλα μέτρα, εάν πραγματικά πετύχουμε το κάθε βήμα που έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό τον λόγο μένω στο πρώτο βήμα που είναι αυτό, της αύξησης των εισφερόντων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό θα δημιουργήσει τη δυνατότητα σχηματισμού αποθεματικών που θα μας δώσουν τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να πάμε και στα άλλα διορθωτικά βήματα μέσα στην ίδια αυτή τη χρονιά. Κάνω έκκληση σε όλους, έχω κάνει και στους φορείς που εκπροσωπούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιστήμονες, να στηρίξουμε αυτά τα βήματα. Το σύστημα στην ολοκλήρωσή του θα οδηγήσει σε μια άμεση εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων μέσα από την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση στην οποία δίνουμε προτεραιότητα για να έχουμε επιτέλους σε πρώτο επίπεδο αμεσότητα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων χωρίς διαμεσολαβήσεις και διαφανείς διαδικασίες. Το μηχανογραφικό σύστημα που ετοιμάζουμε έχει ήδη πρώτες εφαρμογές που θα ολοκληρωθούν, ελπίζω και μέσα στη χρονιά, αν όχι σε τούτη στην επόμενη, που θα έχουμε σε άμεσο χρόνο εξυπηρέτηση από την επιχείρηση και από το σπίτι του κάθε ασφαλισμένου για μια σειρά βασικές παροχές της κοινωνικής ασφάλισης. Ήδη όλοι οι ασφαλισμένοι μπορούν να διαπιστώνουν το ύψος της ασφαλιστικής τους εισφοράς από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ, από το www.efka.gr. Είναι μια πρώτη εφαρμογή. Είναι επίσης η εφαρμογή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης που ισχύει για όλους πια. Υπάρχουν κάποια θέματα στο Μητρό που πρέπει να πω ότι είναι ένα τεράστιο έργο στο οποίο έχουμε κάνει μια παρέμβαση με 29 εκατομμύρια αριθμούς μητρώων για όλους τους ασφαλισμένους. Μια παρέμβαση η οποία εκαθαρίζει το Μητρό, σήμερα είναι στα 15 εκατομμύρια και οφείλεται αυτή η πολλαπλότητα των αριθμών μητρώων στην ύπαρξη πάρα πολλών φορέων που διεκδικούσαν το καθένα το ίδιο πρόσωπο ως ασφαλισμένο. Να σας πω δηλαδή ότι μέσα σε αυτό το πολύ μεγάλο αριθμό μπορεί να είναι ο ίδιος άνθρωπος να εμφανίζεται ως ασφαλισμένος στον ΟΓΑ και επίσης και στον ΟΑΕ. Ο ίδιος άνθρωπος. Και να διεκδικεί και ο ένας φορέας και ο άλλος εισφορές με πρόστιμα και προσαυξήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μητρώα και βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι υπό τον διωγμό του συστήματος που θα έπρεπε αντιθέτως να τους προστατεύει και να τους καταδιώκει, επειδή η ίδια η πολυνομία και η πολυδιάσπαση του συστήματος οδηγούσε σε διπλές και τριπλές υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνική ασφάλιση. Και φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις που κρύβουν απάτη, όπου πολλοί μπορεί να φαίνονται ως υπαρκτοί δικαιούχοι και στην πραγματικότητα να μην υφίστανται καν στη ζωή και να φεύγει ακόμα και τώρα τη σύνταξή τους σε μη νόμιμους λήπτες. Και μια σειρά άλλα θέματα, τα οποία διαπιστώνουμε κι εμείς όσο προχωράμε στην εκαθάριση του Μητρώου όλων των φορέων, εκεί βλέπουμε πραγματικά τι τεράστια προβλήματα δημιουργούσε αυτή η πολυνομία και πώς πλέον μπορούμε να σταθμίσουμε επακριβώς και το συνταξιοδοτικό κόστος και πολιτικές που πρέπει να κάνουμε απέναντι σε όλους τους ασφαλισμένους, λαμβάνοντας υπόψη μας και με ευαισθησία τις πραγματικές ανάγκες
και τις δυνατότητες τις προοδοτικές του καθενός. Θα δείτε ότι η επόμενη περίοδοι θα φέρνουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερες λειτουργίες από τις οποίες θα υποφελούνται όλοι και θα έχουμε και στο επίπεδο αυτό μια καλύτερη λειτουργία, γιατί και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους ασφαλισμένους μέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν από ταλαιπωρία, γραφειοκρατία, μετάβαση από μακρινές αποστάσεις στον τόπο εξυπηρέτησης, ιδίως στα νησιά, που έπρεπε πολλοί να ξεκινούν με το καράβι να πάνε στο Πελιά για υποθέσεις τους και δεν υπήρχε καμία δυνατότητα εξυπηρέτησης άλλης. Τώρα πια αυτό το επεκτείνουμε και το φέρνουμε σε πραγματικό χρόνο τον ΕΦΚΑ εκεί που ζει κανείς και εκεί που δουλεύει, μέσα από αυτή την ηλεκτρονική διασύνδεση. Δεν κλείνουμε σημεία εξυπηρέτησης τοπικά και δεν τα κλείσουμε. Κλείνει εκείνο των περιπτώσεων όπου δαπανούμε χρήματα σπάταλα τρόπο, ενώ υπάρχουν κτίρια ιδιοκτησίας και φεύγουν σε άλλους και για άλλους σκοπούς και ιδιοτελείς καμιά φορά. Και αυτά πρέπει να τα προσέχουμε, γιατί πραγματικά οφείλουμε τα χρήματα των ασφαλισμένων να τα χειριζόμαστε με τον πιο αποδοτικό τρόπο για αυτούς. Θέλω να αφήσω χρόνο για τη συζήτηση πιο πολύ. Ήθελα όμως να περιγράψω περίπου ποια είναι η κατάσταση, για να σκεφτόμαστε ότι είναι κοινή υπόθεση και δεν είναι μόνο της κυβέρνησης η διάσωση και η ενίσχυση του συστήματος κοινής ασφάλισης. Λίγα είναι αυτά που είπα, αρκετά όμως νομίζω για να ξέρουμε ποια είναι εκείνα τα μέτρα που θα μπορούσαμε να πάρουμε και πήραμε. Και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας φυσικά να πούμε κάθε καλόπιστη παρατήρηση και πρόταση, γιατί ετούτη η κυβέρνηση ακούει, γι' αυτό και βρίσκεται κοντά στον κόσμο να συζητά. Και όσο συζητάμε, τόσο καλύτερα θα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Και δεν πρέπει να εμποδίζουμε σε καμία περίπτωση το διάλογο. Και να κλείσω με αυτό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση οποιοσδήποτε φορέας θέλει να συζητήσει μαζί μας να μην βρει την πόρτα μας ανοιχτή. Και θα ξανάρθουμε και στην Κρήτη να μιλήσουμε για αυτά που υποσχόμαστε ότι θα γίνουν. Και θα κρυφθούμε βήμα-βήμα και για κάθε κίνηση που λέμε ότι θα κάνουμε, αν καλά επιτελέσαμε το έργο μας και αν σωστά προχωρήσαμε αυτά τα μέτρα που λέμε ότι θα φέρουν τα αποτελέσματα τα οποία εμείς αναμένουμε. Και να διορθώσουμε ό,τι χρειάζεται. Σας ευχαριστώ για την μικρή ανοχή που δείξατε και να κάνουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Βρακά, η οποία είναι πολύ εξειδικευμένη στο να δίνει απαντήσεις στα επιμέρους θέματα που εσείς θα θέσετε. Σας ευχαριστώ.